Γεια σου, Υπουργέ μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται στο ΕΚΕΑ και θέλω να συγχαρώ στο πρόσωπό σας όλους τους εργαζόμενους και πάρα πολύ σημαντικό επίσης ότι μπορούμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες του ΕΚΕΑ σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για την χώρα για να προσθέσουμε σημαντική παραγωγική δυναμικότητα για να κάνουμε διπρόσθετα αξιόπιστα τεστ μοριακού ελέγχου. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο εξοπλισμένο και το πιο δυνατό κέντρο που υπάρχει σε όλα τα Βαλκάνια. Πάμε να το δούμε. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά. Αυτό είναι το μηχάνημα λοιπόν, Αυτό είναι το μηχάνημα. Το βασικό του πλεονέκτημα και ειδικό και ψηλιών, γιατί είναι τρία ίδια μηχανήματα, είναι η ψηλή παραγωγικότητα, η ασφάλεια και... Και φυσικά τα λαδιότητα τα κρατάμε για το ένα. Για τις αιμοδότες. Τα θετικά που βλέπετε είναι πανέλεγχος από το πλοίο του Ελβενιζέλο. Καλό τεστάρο από το τεστάρο. Κάνετε 118 θετικούς και βλέπετε βγαίνουν 40 θετικοί, οι οποίοι είναι επαναληπτικοί ελέγχοι και το πιστεύω του συστήματος ελέγχεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να προσθέσουμε σημαντική δυνατότητα τεστ, καθώς θα αρχίσουμε να εξετάζουμε το σταδιακό άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας. Πρέπει να μπορούμε να εντοπίσουμε τις όποιες αιστείες πολύ γρήγορα και πολύ αξιόπιστα. Και για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερη δυνατότητα να κάνουμε μοριακά τεστ, την οποία δυνατότητα μας την προσφέρεται εδώ με τρόπο πολύ, πολύ αξιόπιστο και γρήγορο. Και αυτό μας κάνει και εμάς να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα συνολικό σχέδιο σταδιακού ανοίγματος της κοινωνίας και της οικονομίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι πρέπει να εντοπίζουμε πολύ γρήγορα τις όποιες νέες δυνατές αιστείες. Αν δεν έχουμε αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας, δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε το σωστικό μας σχέδιο. Να κάνω ακόμα μία έκκληση για εθελοντές αιμοδότες. Χρειαζόμαστε αίμα. Δεν έχει σταματήσει να αρρωσταίνει ο κόσμος μόνο επειδή έχουμε μία πανδημία κορονοϊού.